Γεωργίου. Πάμε σιγά σιγά στη live μετάδοση. Μπείτε και στο Facebook να μας δείτε ζωντανά, δίπλα μου ακριβώς. Είναι ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Γιάννης Ζαφυρίου. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζαφυρίου, τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας και όσους μας βλέπουν από το σπίτι. Και όσους μας ακούν και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, να προσθέσω, Γιάννη Ζαφυρίου, και πάρα πολύ δραστήριος. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο είστε λίγο περισσότερο απασχολημένος με το ζήτημα της υποψηφιότητάς σας και του κόμματος και το να πάρει πίσω την έδρα το Κομμουνιστικό Κόμμα στις ερχόμενες εκλογές, νομίζω ότι έχετε και παράλληλη δραστηριότητα στο Εργατικό Κέντρο, γιατί τα ζητήματα που αφορούν εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους δεν τελειώνουν ποτέ. Τα προβλήματα, ναι, δεν τελειώνουν ποτέ. Τώρα τρέχουμε το τελευταίο διάστημα, έχουμε μπει πλέον στη τελική ευθεία 3 και σήμερα μέχρι τις εκλογές. Τα ζητήματα όμως, αυτό που είπατε και εσείς κύριε Χατζηγεωργίου, δεν σταματάνε με τους εργαζόμενους και με πληστηριασμούς και με διακοπές ρεύματος. Αλλά δεν είμαι μόνος, απλά υπάρχει μια ομάδα. Ναι, μια ομάδα, εκεί πέρα όλη η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και κάποιων σωματείων, που παλεύουμε και να σταματήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Μάλιστα ανακοινώσατε κι εσείς πριν 2 μέρες και ένα πληστηριασμό που είναι για να γίνει 7 Ιούλη και εκεί πέρα σε μια συνεννόηση που έχουμε με τυχείο το παλεύουν και από κάτω, στοιχείο το πώς να το σταματήσουν πριν έρθει στο συμβολιογραφείο. Βρεθήκαμε. Το Εργατικό Κέντρο βρέθηκε αλληλέγγυο να συμπαρασταθούμε στους κατοίκους των Βασιλικών πριν μια εβδομάδα περίπου. Τα ζητήματα δεν τρέχουν, έχουμε μπει πλέον και στην καλοκαιρινή περίοδο. Προσπαθούμε να βρεθούμε με ανθρώπους που δουλεύουν στον επισιτισμό, σε καταστήματα εστίαση, σε ξενοδοχεία. Θα κάνουμε, μόλις τελειώσουν οι εκλογές, θα βγει έξω και το σωματείο, ναι, να βγούμε, να ενημερωθούμε και εμείς με το τι ακριβώς γίνεται, γιατί γνωρίζετε και εσείς ότι σε αυτούς τους χώρους, όπως γνωρίζει και ο κόσμος να ακούει, η μαύρη εργασία είναι ανθή. Χτυπάει τρελά ποσοστά. Έχετε καθόλου εικόνα, πριν πάμε σε εκλογές, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στον τομέα του επισιτισμού και των τουριστικών επαγγελμάτων γενικότερα? Είναι γενικά η περίοδος που πολλοί κόσμος που ήταν άνεργος το χειμώνα πιάνει δουλειά τώρα και ξεκινάει από το Μάιο μήνα να δουλεύει μέχρι και τον Οκτώβρη. Το ζήτημα είναι τι συνθήκες επικρατούν, τι μισθοί δίνονται, αν δίνονται τα νόμιμα και αν δίνονται και οι νόμιμες παροχές, δηλαδή τα επιδόματα αδείας, οι άδειες που απαιτούνται, δεν ξέρω τι άδειες υπάρχουν ας πούμε, για αυτό το διάστημα, τα δώρα Χριστουγέννου, τα δώρα Πάσχα, γίνονται αυτά. Και πρώτον αυτόν και δεύτερον, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, ξέρουν τι πρέπει να ζητήσουν? Σε μεγάλο ποσοστό ενημερωμένοι είναι, αντί να είναι από το σωματείο ή από το εργατικό κέντρο. Αντίστοιχα, δεν αναφέρομαι μόνο στις Μυτιλήνες, και εμείς είμαστε μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία, είμαστε ένας τουριστικός προορισμός που η μαύρη εργασία, έτσι όπως κάνει την ερώτηση, είναι περισσότερο στα πιο τουριστικά, να το πω έτσι, νησιά. Εκεί πέρα είναι που γίνεται το γάλα μαύρο. Εδώ είναι λίγο πιο ελεγχόμενα. Εδώ είναι λίγο πιο ελεγχόμενα, είναι λίγο πιο οικογενειακές οι επιχειρήσεις, σε κάποια, στο Μόλιβο, στη Πέτρα, στην Ερεσό, μια οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, που να έχει ένα κατάστημα, ένα εστιατόριο, μια καφετέρια. Και παίρνει 2 εργαζόμενους για να τη βοηθήσουν, κάπως ναι, έτσι. Οπότε είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ναι, δυστυχώς μπαίνουν και ενημερώνονται από διάφορα site και αν μας ακούνε και εργαζόμενοι στον κλάδο, να απευθυνθούν στο εργατικό κέντρο, να απευθυνθούν στο σωματείο, στο Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού, και για τις ώρες τις οποίες θα πρέπει να δουλεύουν, ότι θα πρέπει να έχουν μία φορά τη βδομάδα ρεπό. Οι άδειες δυστυχώς δεν δίνονται προς το τέλος της σεζόν, γιατί η περίοδος αυτή τώρα, Ιούλιος, Αύγουστος, είναι που γίνεται το μεγάλο μπαμ με το τουρισμό. Και δίνονται και κάποια, δηλαδή είναι πολλά τα περιστατικά, το ότι θα σε δηλώσω τετράωρο, θα δουλεύεις ήμουν σε 6 ώρες ή 8 ώρες, θα σου δίνω κάτι παραπάνω κτλ. Όπου και αυτά θα πρέπει να τα δούμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα ζητήσουμε και να τα λύσουμε, το ότι το πώς θα παίρνει ολόκληρο το ένσημο ένας εργαζόμενος που δουλεύει στον κλάδο αυτό. Μάλιστα. Είναι περίεργα πάντως τα εποχικά επαγγέλματα, με την έννοια ότι δουλεύεις 7-8 μήνες και μετά μπαίνεις στην ανεργία, για ένα διάστημα είσαι ανενεργός ή κάνεις
κάποια λίγα μεροκάματα και ξαναεπιστρέφεις πάλι. Και γενικά, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι λίγο πιο ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, για να μπορέσουν να κατοχυρώσουν και τα συνταξιοδοτικά τους, δηλαδή με τα ένσημα. Δυστυχώς, κύριε Χατζηγεωργίου, οι εποχικοί υπάλληλοι έχουν το μειονέκτημα τις περισσότερες φορές να μην προλαβαίνουν να συμπληρώσουν τα ένσημα. Αυτό είναι τραγικό, και αυτά, ναι, τα οποία απαιτούνται, που λέει και ο ΑΕΔ, σημερινός ΔΥΠΑ, για να μπορεί να πάρει το επίδομα ενέργειας. Συνήθως δεν προλαβαίνουν, ενώ πρέπει να δουλεύει τους τελευταίους 5-6 μήνες, δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους για να πάρουν το επίδομα. Και είναι πάρα πολλοί εποχικοί υπάλληλοι και εδώ στο νησί μας, που το καλοκαίρι δουλεύουν σε μια ταβέρνα γκαρσόν, δουλεύουν σε μια καφετέρια στο μπουφέ. Το χειμώνα προσπαθούν να τα φέρουν πέρα και θα πάνε να κάνουν κανένα μεροκάματο στις ελιές. Στην άνοιξη μπορεί να πάνε να κάψουν κλαδιά, όλες αυτές οι αγροτικές δουλειές που γίνονται. Είναι πάρα πολύς αυτός ο κόσμος. Όταν εμείς και σαν εργατικό κέντρο, αλλά και σαν ΚΚΕ, μιλάμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά, να μπορεί ο άλλος να τα φέρει πέρα. Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, το ότι κάθε τρεις μήνες αλλάζει κάποιος και επάγγελμα. Γίνεται, ναι, αγρότης, ο αγρότης το καλοκαίρι γίνεται γκαρσόν και τούμπαλι. Ναι, είναι, όχι. Και πιστεύω ότι γενικά σε όλα και αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο ακόμη σε άλλα νησιά που είναι πιο τουριστικά από εμάς. Δηλαδή, δεν ξέρω, ας πούμε, τι μπορεί να επικρατεί στα Δωδεκάνησα ή στις Κυκλάδες ή στα Επτάνησα ή στην Κρήτη. Εκεί πέρα είναι και τα παιδιά. Πιο συχνό το φαινόμενο. Είναι αυτό. Και τα παιδιά τα οποία έχουν πάει να δουλέψουν σεζόν, όπου αρκετές είναι οι περιπτώσεις που ακούμε και που βλέπουμε ότι σε ένα σπίτι 5x5 μπορεί να μένουν μέσα και 10 άτομα. Και τα ακούμε και από δικούς μας ανθρώπους. Και δυστυχώς, ναι, και στις εκλογές και στις προηγούμενες, αλλά και σε αυτές εδώ που έχει ανοίξει πλέον η τουριστική περίοδος, δεν έκαναν δεκτό το αίτημα του ΚΚΕ. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα νέα παιδιά που νιώθουν κυριολεκτικά την εκμετάλλευση στο πετσί τους, να μην μπορούν να ψηφίσουν. Ναι. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει φύγει από την Αθήνα και έχει πάει να δουλέψει στη Κέρκυρα, για παράδειγμα, να μην μπορεί εκεί πέρα με τη σύμβαση εργασίας την οποία έχει να πάει στο εκλογικό τμήμα να πάει να ψηφίσει, να ρίξει και αυτός που λέμε να ασκήσει το εκλογικό του εκλογικό δικαίωμα του, που είναι αναφέρετο δικαίωμα. Ναι, και δεν φαίνεται πρέπει. ότι θέλανε να το κόψουν και η κυβέρνηση θέλανε. Θέλανε να, ξέρετε κάτι, ναι, ένας εργαζόμενος ο οποίος πηγαίνει και δουλεύει σε ένα νησί και μένει μέσα σε μία τρόγλη με άλλα 10 άτομα, ο οποίος μπορεί να ήταν φοιτητής, ναι, ο οποίος βλέπει πώς είναι η κατάσταση στα πανεπιστήμια, έχει εξοδέψει η οικογένειά του 1.000 ευρώ Δευτέρα, πρώτη, Δευτέρα, τρίτη ηλικίου, για να μην πω και γυμνασίου που ακούμε κάποιες φορές. Όταν θα πάει να ψηφίσει, θα πάει να τους τιμωρήσει όλους αυτούς. Και το είδαμε και στα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ότι στις μικρές ηλικίες ήταν αρκετά αναβασμένα. Ναι. Οπότε αυτή η κατάσταση βολεύει. Άρα την εκάστοτε. Τους βολεύει δηλαδή να μην ψηφίσουν οι άνθρωποι, ναι, αυτοί. Ναι. Τους βολεύει. Ναι. Είναι κάτι βολικό. Παρ' όλα αυτά, ναι, είδαμε όμως ότι στις μικρές ηλικίες, στα 17 χρόνια, γιατί τώρα πια τα παιδιά ψηφίζουν, ας πούμε, από τα 17 και μετά. Είδαμε ότι πολλά παιδιά, ας πούμε, επέλεξαν τα μεγάλα κόμματα. Ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε υψηλά ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία στα παιδιά των 17 ετών. Αυτά τα παιδιά, ακόμα να υποθέσω, είναι υπό την επίρρεια των γονέων και ψήφισαν ό,τι τους είπαν οι γονείς, είναι λίγο αδιάφορα. Και πώς μπορεί να προσεγγίσει ένα κόμμα όπως το ΚΚΕ, ας πούμε, τα παιδιά αυτά? Εντάξει, τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτές τις ηλικίες ανέκαθεν και η κομμουνιστική και η νεολαία μας, η ΚΝΕ. Είχατε. Ναι, παίζει καθημερινά πολύ μεγάλη μπάλα και με τα φεστιβάλ και με την νεολαία. Δυστυχώς κάποια παιδιά σε αυτές τις ηλικίες ακολουθούν τους. Αποστασιοποιημένα. Ακολουθούν ίσως τους γονείς. Ναι. Μιλάμε για ένα γονιό που μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι άνεργος, ο οποίος μπορεί να δουλεύει με 3-4 μήνες σύμβαση, όπου οι άρχοντες του τόπου μπορεί να του λένε ψήφισε εμάς, να ψηφίσει και η οικογένειά σου. Θα συντετηρήσουμε στη δουλειά για ακόμα 3-4 μήνες να καθαρίζεις το δρόμο, στα σκουπίδια, όλα αυτά τα οποία ακούμε. Οπότε μία μερίδα των μικρών ηλικιών ακούει και τους γονείς. Και από αυτό το βήμα, αλλά και καθημερινά που περιοδεύουν και οι βουλευτές μας και έξω από τα σχολεία, εκεί που ζει η νεολαία και διασκεδάζει. Mm-hmm. Τους καλούμε να αυτή τη φορά στις 25 του μήνα
η ψήφος τους να είναι κόκκινη, γιατί το ΚΚΕ ήταν δίπλα τους όταν έδιναν τις Πανελλήνιες με αυτό το έσχος το οποίο γίνεται, ότι αύριο μεθαύριο που θα πάνε να σπουδάσουν θα πρέπει οι οικογένειές τους, οι γονείς τους θα βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη, γιατί θα βρουν πανάκριβα ενίκια, οι μετακινήσεις για να πηγαίνουν έρχονται και οι γονείς ή τα παιδιά εδώ πέρα θα είναι επίσης πανάκριβα, και το μέλλον τους από ό,τι φαίνεται θα είναι αβέβαιο, θα τελειώσουν μια σχολή, θα πάρουν προπτυχιακό, θα γυρεύουν μετά μεταπτυχιακό, θα τρέχουν για διδακτορικά, μάστερ και όλα αυτά, με αποτέλεσμα όταν θα πάει 30 χρονών να χρειαστεί, ίσως να χρειαστεί να πάει και να πάει να δουλέψει σεζόν, αυτό που λέγαμε προηγούμενα, σε μια τρόγλη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει μορφωθεί και δεν μπορεί να βρει δουλειά πάνω στο αντικείμενό του. Κύριε Ζαφυρίου, παρόλα αυτά όμως εμένα τα ποσοστά της 21ης Μαΐου και νομίζω όλος ο κόσμος το σκέφτηκε λίγο. Είδαμε όλοι τα ποσοστά, είδαμε ας πούμε μια Νέα Δημοκρατία παντοδύναμη με ένα ποσοστό 40% λες και δεν μεσολάβησε μια τετραετία με ακρίβεια, με πανδημία, με δύσκολες συνθήκες, με ακριβό ρεύμα, με ακριβές βενζίνες. Και σίγουρα αυτό το 40% που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι ανάμεσά τους, πάρα πολλοί συμβασιούχοι ανάμεσά τους, πάρα πολλοί άνθρωποι του μεροκάματου. Και λέει τώρα κανείς, με το απλό και λογικό μυαλό του, γιατί όλοι αυτοί επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία? Μήπως δελεάστηκαν από τα επιδόματα, δελεάστηκαν από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας? Και στην αντίπερα όχθη, μήπως τελικά τα κόμματα τα πιο αριστερά δεν είχαν εναλλακτική πρόταση απέναντι σε αυτά που είπε η Νέα Δημοκρατία? Δυστυχώς μια μερίδα του κόσμου στα διλήμματα τα οποία έβαζε και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας περί δημοσιονομικά, της αβεβαιότητας, ότι δεν θα έχουμε σταθερότητα, ότι χρειάζεται ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάει να κουβεντιάσει, να ζητήσει κτλ. Ένας κόσμος επηρεάστηκε. Ναι. Αυτό που κρατάμε εμείς σαν ΚΚΕ είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο νομό μας ανέβηκε κατά 3 μονάδες, ανέβηκε κατά 2 μονάδες πανελλαδικά, πήραμε 120.000 ψήφους νέους και καλούμε όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή σκεφτόταν να ψηφίσει ΚΚΕ, που διαδηλώσαμε μαζί για τα Τέμπη, που διαδηλώσαμε μαζί για τον νόμο Χατζηδάκη, που βρεθήκαμε μαζί σε κινητοποιήσεις στο Φλεβάρι του 2020 που έγινε εδώ με την εισβολή του ΜΑΤ που έστειλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που πήγε μέχρι την κάλπη αλλά δίστασε να το κάνει τώρα. Ναι. Να μην πέσει στη παγίδα, αυτό που είπαμε και προηγούμενα που ανέφερα περί τρίμηνων και τετραμήνων, είναι μικρός ο τόπος μας, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, ξέρουμε τι υποσχέσεις μπορεί να δίνονται στον έναν και στον άλλον εργαζόμενο, να μην πιστέψει κανέναν και να πιστέψει στη δική του δύναμη. Ναι. Στα δικά του χέρια και στη δύναμή του που είναι τα σωματεία του, που είναι το ΚΚΕ, για να βγει το ΚΚΕ όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στέλνουμε μήνυμα για επανεκλογή κομμουνιστή, κομμουνίστριας, βουλεύτριας τώρα πια, γιατί είναι πρώτη στη λίστα η Μαρία Κομνηνάκα. Είχαμε χθες και μία σύντομη ομιλία της στο πλαίσιο της συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Σαφούς. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή με του πολύ κόσμου μεγάλη και, συμμετοχή. Κύρια της, ναι. Και κύρια της νεολαίας. Ναι. Βλέπετε αύξηση του ποσοστού του ΚΚΕ, γιατί για να μπορέσετε να διεκδικήσετε, ναι, θα πρέπει να πάρετε κι άλλες ψήφους, δηλαδή... Πάρουμε. Θα πάρετε. Θα πάρουμε. Έχουμε οργώσει κυριολεκτικά τα νησιά, έχουμε οργώσει κυριολεκτικά τα χωριά, και ο συνυποψήφιός μας από τη Λίμνο, ο Σπύρος ο Πλάντζος, και αυτός, καθημερινά, ναι, στα χωριά και σε χώρους εργασίας της Λίμνου. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Έχουμε επισκεφθεί δεκάδες εργασιακούς χώρους και είμαστε και το μοναδικό κόμμα, να κάνω μια παρένθεση, που μπορεί να κοιτάξει τους εργαζόμενους στα μάτια και να τους πει ότι ήμασταν εδώ και στις 26 του μήνα πάλι εδώ θα είμαστε, αλλά θέλουμε και σένα δίπλα μας, να αγωνιστείς και εσύ. Θα ανεβούμε
Και αυτό λέμε, το λέει και ο Γενικός Γραμματέας καθημερινά από τις ομιλίες του σε πόλεις που πηγαίνει, ναι, ότι στις 21 Μαΐου έγινε το βήμα, στις 25 του μήνα, μεθαύριο Κυριακή, πρέπει να κάνουμε το άλμα, να ανεβάσουμε το ποσοστό μας κι άλλο, να μην παραμείνει στο 7%, να ανέβουμε κι άλλο, μία μονάδα, δύο μονάδες, είναι δύο βουλευτές παραπάνω για το ΚΚΕ, και θα ανεβάσουμε το ποσοστό μας και στο νομό μας και στο νησί μας, και είμαστε αισιόδοξοι ότι η έδρα η οποία χάθηκε θα κερδιθεί. Πάντως, είμαστε αισιόδοξοι. Αν έχουμε την επόμενη μέρα των εκλογών μία παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό μεγάλο, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι, 40, 40 κάτι, 39, πάλι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, και μία παντοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πώς μπορεί το ΚΚΕ με τους λίγους, γιατί θα είναι λίγοι βουλευτές σε σύγκριση με τους κυβερνητικούς. Θα τους κλέψουν τώρα με το καινούργιο εκλογικό νόμο, κλέβουν βουλευτές από τα υπόλοιπα κάνει, κόμματα. Πώς θα μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, πώς θα μπορέσει να σταθεί εμπόδιο στο να περάσουν αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και όλοι αυτοί οι αντιλαϊκοί νόμοι που λέγεται, ακούγεται ότι θα φέρουν, και έτσι, ακούγεται πάρα πολύ τώρα, συζητιέται ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα, ότι θα τη δούμε την κρυφή ατζέντα μέσα στον Νοέμβρη, μέσα στον καινούριο χρόνο και δεν ξέρω τι. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει, δεν ξέρουμε αν υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Αλλά πώς θα το αντιπαλεύσει αυτό το ΚΚΕ? Κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο πράγμα μια κοινοβουλευτική ομάδα να έχει 5 βουλευτές, άλλο να έχει 10, άλλο 15, άλλο 26, έτσι όπως είχαμε από τις εκλογές της 21 Μάη, άλλο ναι, να έχει 30 και 40. Μπορείς να καταθέσεις με πάνω από 15 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, να καταθέσεις δικά σου νομοσχέδια, να ζητήσεις ονομαστικές ψηφορίες κτλ. Παίζουν και ο αριθμός δηλαδή των βουλευτών, παίζει ένα ρόλο μέσα στη Βουλή. Για μας το σημαντικό και αυτό που λέμε είναι ότι το δίκιο κρίνεται στο δρόμο. Ναι. Και νόμος, όσους νόμους και αν περάσουν μέσα από τη Βουλή, όποια κυβέρνηση και αν έχουμε αύριο, που θα είναι της Νέας Δημοκρατίας ή τώρα είχαμε τη Νέα Δημοκρατία πριν κάποια χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και πριν αρκετά χρόνια του ΠΑΣΟΚ, οι νόμοι κρίνονται στο δρόμο, στο δρόμο του αγώνα. Και για μας νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, που φωνάζουμε σε όλες μας τις διαδηλώσεις, σε όλες μας τις υπεργειακές συγκεντρώσεις. Και γι' αυτό λέμε ότι και οι νόμοι οι οποίοι θα περάσουν, έτσι όπως είναι ο νόμος Χατζηδάκη, mm-hmm, που ψηφίστηκε, ναι, και στηρίχτηκε και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που έλεγε το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή το έκανε πράξη και απ' έξω, μέσα στα σωματεία, μέσα στα εργατικά κέντρα, ότι δεν θα περάσει, θα παραμείνει στα χαρτιά. Αυτή τη παρέμεινε στα χαρτιά. Τουλάχιστον εκεί που είναι οι δικές μας δυνάμεις και όσο μπορούμε να το παλέψουμε, ναι. Δεν δεχόμαστε, για παράδειγμα, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Εμείς θέλουμε ο εργαζόμενος να πηγαίνει στα σωματεία του, να ψηφίζει, να παίρνει το ψηφοδέλτιό του, να μην κάθεται σε ένα γραφείο. Πώς θα ψηφίσει ένας εργαζόμενος από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ? Mm-hmm. Θα ψηφίσει ηλεκτρονικά. Μπροστά σε ποιον υπολογιστή θα κάθεται? Από πίσω του ποιον θα έχει? Ναι. Ποιος θα του λέει ηλεκτρονικά ψήφισε αυτόν, ψήφισε αυτόν, ψήφισε αυτόν? Μάλιστα. Επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι αγώνες συνεχίζονται. Και όσους βουλευτές και αν έχουμε, εμείς τον αγώνα θα τον δώσουμε, το ΚΚΕ θα τον δώσει και μέσα στη Βουλή, αλλά θα τον δώσει και απ' έξω. Και αυτό το οποίο λέμε και στο λεσβιακό λαό και πριν τις εκλογές της 21 Μάη, αλλά και τώρα μπροστά στις 25 Μάη, είναι ότι ο τόπος μας, τα νησιά μας, χρειάζονται από έναν βουλευτή, έναν άνθρωπο, να στείλουμε έναν άνθρωπο μέσα στη Βουλή, δικό μας. Δικό μας άνθρωπο, δικός μας άνθρωπος είναι η Μαρία Οικουμινάκα, που θα πηγαίνει τα δικά μας αιτήματα, mm-hmm, τα δικά μας θέλω, τα δικά μας προβλήματα μέσα στη Βουλή, και θα διεκδικεί και θα παλεύει να λυθούν αυτά τα οποία έχουμε εμείς ανάγκη. Ακριβώς. Ιδάλλως τρεις βουλευτές, για το κεφάλαιο να το πω έτσι, για τους εφοπλιστές και τους βουμήκανους, τα έχουμε δοκιμάσει τα κόμματά τους. Ξέρουμε τι έχουν ψηφίσει. Ο κόσμος το νιώθει κυριολεκτικά στο πετσί του καθημερινά, από ακρίβεια, από μεγάλο κόστος παραγωγής των αγροτών, οι μισθοί καθυλωμένοι. Μας δίνουν πέντε, μας παίρνουν πίσω μετά 15. Τα έχουμε δοκιμάσει τα κόμματά τους. Δεν έχουμε ανάγκη από ακόμα έναν τέτοιον βουλευτή. Ανάγκη έχουμε από έναν δικό μας άνθρωπο. Μάλιστα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται και από τις 26 πάλι στο δρόμο του αγώνα. Σας ευχαριστούμε. Ένα τελευταίο μήνυμα προς τους ακροατές μας, mm-hmm. ότι να ψηφίσουν κουκουέ, να πάνε την Κυριακή, να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν. Αυτό, το πρώτο. Με το χέρι στην καρδιά, ποιος ήταν δίπλα τους, ποιος ήταν απέναντί τους. Το ΚΚΕ θα είναι εδώ. Το ΚΚΕ είναι λαϊκή, είναι 100% λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση. Με το κουκουέ λοιπόν, με το ψηφοδέλτιο στο χέρι, να εκλέξουμε τη Μαρία την Κομνηνάκα ξανά βουλεύτρια από το κόκκινο νησί, από το κόκκινο νομό. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τερματίζουμε την live.